So, good evening, everybody, and welcome to the Danish Institute of Athens. It's a great pleasure to be here tonight and to welcome you all to this launch of the 21st volume in our series of monographs of the Danish Institute at Athens, the Petras-Siteia, the Pre and Post-Palatial Cemetery in Context, edited by the Director of the Excavation, Director Emerita, Metaxia Tsipopoulou. Yes, and that's, sorry, I practice your name all day, and then Tsipopoulou. Yes. Sorry about that, that's really too bad. We are very happy at the Danish Institute to be able to publish this volume. There are many technology provides us with many opportunities to communicate, but conferences continue to be one of the most important tools for us to interact with our peers, to get feedback on what we're doing, and we are very grateful to have hosted this conference, and now to be launching this beautiful volume. And you can see that we exhibited it here, and we also have a special prize from the publishers, so you can take a leaflet. There is a 30% discount, I believe, for tonight. If we don't have enough of the leaflets, just give us your email and we will send you a leaflet for you. So the program of tonight will be presented by Dr. Tsipopoulou, and yes, I think that's actually all I want to say now that I've messed up your name completely. Really sorry. Yes, but I think, will you not be introducing our speaker yourself tonight? Good. So welcome to you all. Yes, MacGillivray. Well, that's Joseph Alexander MacGillivray who will be speaking, but Dr. Tsipopoulou will be introducing tonight's speaker. So please. Shorter than Christina, but okay, thanks. I'm not just going to introduce Dr. MacGillivray, I'm going to tell you a little more, more than a little more about Petras. Okay, so, ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα για μένα και χαίρομαι που θα τη μοιραστώ μαζί σας. Παρουσιάζουμε το βιβλίο των πρακτικών του δεύτερου συμποσίου του Petras-Siteia. Το συμπόσιο έγινε σε αυτήν εδώ την αίθουσα στις 14 και 15 Φεβρουαρίου του 2015 και το βιβλίο ήταν έτοιμο στις αρχές του 2017. Πρέπει να σας πω ότι όπως έχω γράψει και στον πρόλογο του πρώτου και αυτού του δεύτερου συμποσίου, θεωρώ ότι τα συμπόσια και η έκδοση των πρακτικών τους και οπωσδήποτε η συνέχιση της ανασκαφής αποτελούν πράξεις αντίστασης στην κρίση και είναι σαφώς αναπτυξιακά έργα. Εκτός όλων των άλλων, η χρηματοδότηση έρχεται αποκλειστικά από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Αιγιακής Προϊστορίας, το γνωστό σε όλους μας INSTA. Λίγα λόγια τώρα για το συνέδριο. Συμμετείχαν 33 ερευνητές από 7 χώρες, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίοι ανήκουν σε 4 γενιές, ο μεγαλύτερος 80 και κάτι και οι μικρότεροι, με όμικρον γιώτα είναι αρκετοί, 30 παρακάτω, με 24 ανακοινώσεις. Επίσης, εξαιρετικοί ήταν οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι Colin McDonald, πρόεδρος της καταληκτήριας συνεδρίας, και Donald Harkis, που έγραψε τα συνθετικά συμπεράσματα του συμποσίου. Η ιδέα ήταν όχι μόνο να συναντηθούν οι μελετητές της διεπιστημονικής ομάδας του Πετρά, να ανακοινώσουν τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα των ερευνών τους και να ανταλλάξουν απόψεις,
αλλά και να συναντηθούν με συναδέλφους που δουλεύουν επίσης στην Ανατολική Κρήτη και έχουν ανασκάψει και ή δημοσιεύσει τα φυτά σύνολα της εποχής ή θα είχαν να συνεισφέρουν θεωρητικές απόψεις για τα θέματα που θέτει η ανασκαφή του νεκροταφείου. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τόσο στην ανασκαφική μέθοδο όσο και στην ερμηνεία των ταφικών συνόλων της Μινωικής Κρήτης. Εκτός από τον Πετρά, ας θυμηθούμε το νεκροταφείο στο Σίσι, το θολωτό τάφο στο λιβάρι Σιτίας, αλλά και την επανεξέταση της ανασκαφής της Κουμάσας. Το δεύτερο συμπόσιο του Πετρά και η δημοσίευσή του βέβαια μας έδωσαν την ευκαιρία για την παρουσίαση πολλών νέων δεδομένων αλλά και ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Το συμπόσιο έκλεισε με ένα πραγματικό συμπόσιο στο κριτικό εστιατόριο ο Κατσούρμπος. Το διαφημίζουμε κιόλας, ωραία, ναι. Εκτός από τους ομιλητές, στο δεύτερο συμπόσιο του Πετρά συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα. Έλληνες και ξένοι, μέλη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, πανεπιστημιακοί, μέλη και διευθυντές ξένων σχολών και πολλοί μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. Όλοι έλαβαν μέρος στις ζωηρές συζητήσεις, όπως θα δείτε και στον τόμο, οι συζητήσεις δημοσιεύονται, και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία του συμποσίου. Καλύτερα να αφήσω το φίλο Σάντι MacGillivray να μιλήσει για το βιβλίο και αφού σας παρουσιάσω την ομάδα των μελετητών του νεκροταφείου, να σας μιλήσω λίγο για την ίδια την ανασκαφή. Τι βλέπετε εκεί? Ο Φιλ Μπέτανκουρτ μελετάει την αρχιτεκτονική των ταφικών κτηρίων. Ο Τζέιμς Μιούλη τα μετάλλινα, ο Ντέιβιτ Ραπ την ιστερομηνωική τριάλφα ως γάμα δραστηριότητα στον χώρο του νεκροταφείου, η Όλγα Κριτσκόφσκα τις φραγίδες, η Αλεσάνδρα Τζούλια Μάιρ κάνει αρχαιομεταλλουργικές αναλύσεις για τη σύνθεση των κραμάτων, η Χάιντι Ντίρξ μελετάει τα λίθινα εργαλεία, ο Τόμ Μπρόγκαν έχει μελετήσει μεταλλικούς ζυγούς, η Σέβη Τριανταφύλου είναι επικεφαλής της ομάδας οστεοαρχαιολόγων, η Μαρία Ρελάκη μαζί με τη Χριστίνα Τσοράκη μελετούν τα λίθινα αγγεία, η Εύη Μαργαρίτη μελετά τα παλαιοβοτανικά λείψανα, η Βαλασία Ισακίδου μελετά τα παλαιοζωικά κατάλοιπα, η Ελένη Νοδάρου διενεργεί πετρογραφικές αναλύσεις στην κεραμική, η Άννα Σημαντηράκη Γκρίνσο μελετά τα μικρογραφικά αγγεία, τα πλαστικά αγγεία και τα ειδόλια, η Σούζαν Φέρενς μελετά τα μεταλλικά κοσμήματα, η Τατιάνα Θεοδωροπούλου μελετάει τα όστρια, η Μίριαμ Κλίντον είναι η αρχιτέκτον της ανασκαφής, η Ρία Κιορπέ είναι οστεοαρχαιολόγος, η οποία ολοκλήρωσε το μάστερ της για το ταφικό κτίριο 5 και προχωρά το διδακτορικό της για τα υπόλοιπα ταφικά κτίρια. Η Εύη Νικήτα είναι επίσης οστεοαρχαιολόγος και διεξάγει αναλύσεις στα οστά, κυρίως στα δόντια. Η Κλειό Ζερβάκη, η Κάθι Χολ και η Ματίνα Τζαρή είναι οι κύριες συντηρήτριες της ανασκαφής, ο Χρόνης Παπανικολόπουλος, ο φωτογράφος των ευρημάτων, ο Ντάκ Φόλμαν, ο καλλιτέχνης σχεδιαστής μαζί με τη Λίλη Μπόγκα, η Γαριφαλιά Κωστοπούλου ήταν κυρίως υπεύθυνη για την οργάνωση του αρχείου της ανασκαφής και επίσης για τα γραφικά του τόμου. Η Κατερίνα Μπουκάλα και ο Αδριανός Ψύχας είναι υπεύθυνοι για το αρχείο, φωτογραφικό, των ημερολογίων και επίσης προχωρούν τα διδακτορικά τους σε θέματα του Πετρά. Εργάστηκαν και οι δύο με μεγάλη επιμέλεια και χαίρομαι πολύ που είναι κοντά μας σήμερα. Εργάστηκαν και οι δύο με μεγάλη επιμέλεια και για τον τόμο, στο τελικό έλεγχο των διορθώσεων, για τη βιβλιογραφία και για το ίντεξ. Στην ομαλή διεξαγωγή του συμποσίου συνέβαλαν και ο Δημήτρης Μπασάκος και η Μελίνα Καραθάνου, που τους είδατε σε μια προηγούμενη φωτογραφία. Τελευταία, αλλά καθόλου έσχατη, η Ματίνα Παπαδάκη, η οποία φροντίζει για την επίβλεψη τουλάχιστον 6.000 μεγάλων σαπουλιών χώματος το χρόνο και την ταξινόμηση των ευρημάτων τους κατά κατηγορία. Και αν αναρωτιέστε για τη μελέτη της κεραμικής, με αυτήν ασχολείται η ομιλούσα. Θέλω επίσης να μην παραλείψω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την άριστη και αποδοτική συνεργασία μας στην Διευθύντρια του Δανικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, Κριστίνα Γουίντερ Τζάκοψεν, και το Διευθυντή του Εκδοτικού Οίκου του Πανεπιστημίου του Άρχους, Λεφ Έρικ Βάγ. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ο τόμος που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Εδώ όμως βλέπουμε τον Πετρά, όπως φαίνεται από την πόλη της Σιτίας, από την οποία απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα. Πρόκειται για δύο χαμηλούς παραθαλάσσιους λόφους, στο δυτικότερο υπάρχει το Ανάκτορο και ο κύριος οικισμός, ενώ στον ανατολικότερο το νεκροταφείο και άλλοι δύο οικισμοί πολύ σύντομης διάρκειας. Βλέπετε επίσης το ιερό κορφής του Πρινιά σε άμεση οπτική επαφή με το Ανάκτορο. Εδώ είναι μια δορυφορική φωτογραφία από το Google Earth, όπως βλέπετε, που δείχνει από πάνω τους δύο λόφους. Ο λόφος 1, όπου το Ανάκτορο και ο κυρίως οικισμός, έχει αναδειχθεί και είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος από το 2006.
Όπως καταλαβαίνετε, μόνο ένα μικρό τμήμα του οικισμού έχει ανασκαφεί. Πρέπει να φανταστείτε τον οικισμό να καταλαμβάνει όλο το λόφο γύρω από τον άκτορο και μέχρι την παραλία. Αυτό θα το κάνουν κάποιες άλλες γενιές αρχαιολόγων αργότερα. Αυτή είναι η κάτωψη, η τελευταία κάτωψη του 17 του νεκροταφείου, το οποίο νεκροταφείο καταλαμβάνει έκταση περίπου 3 στρεμάτων. Είδατε προηγουμένως και το βίντεο. Περιλαμβάνει 17 μεγάλα ταφικά κτίρια με σύνθετες κατώψεις, 2 εκτεταμένους χώρους τελετουργιών, είναι το γκρι στο σχέδιο. Υπάρχει επίσης και μια βραχοσκεπή, η οποία δεν φαίνεται στο σχέδιο, λίγο πιο κάτω. Η διάρκεια χρήσης του νεκροταφείου του Πετρά ήταν περίπου 1000 χρόνια. Χοντρικά από την Πρωτομηνιακή 1β έως τη Μεσομηνιακή 2β, δηλαδή από το 2900 στο 1900 π.Χ. περίπου. Με κίτρινο στην κάτωψη σημειώνονται στο διάφορα κτίρια της Ιστερομηνιακής 3 εποχής, δηλαδή του 14ου έως του 12ου αιώνα π.Χ., στο δυτικό τμήμα του νεκροταφείου, τα οποία είχαν σχέση με τελετές απόδοσης τιμής στους προγόνους, ενώ στο νοτιοανατολικό τμήμα του πλατώματος έχει ανασκαφεί μικρός οικισμός της Ιστερομηνιακής 3 γάμα, δηλαδή του 12ου αιώνα π.Χ., επίσης με κίτρινο. Εδώ αυτή είναι μια γενική άποψη του χώρου. Ακριβώς στα νότια του νεκροταφείου έχει ανασκαφεί μικρός οικισμός της τελικής νεολιθικής και της Πρωτομηνιακής 1α, περίπου 3.400 με 2.900 π.Χ., ο οποίος οικισμός αυτός αποτελεί την αρχαιότερη κατοίκηση σε όλη την περιοχή του κόλπου της Σιτίας. Δηλαδή, όταν ο οικισμός αυτός, που βλέπετε εκεί πάνω, γράφει settlement final neolithic ερμηνών, όταν εγκαταλείφθηκε και κατέβηκαν στο χαμηλότερο λόφο, επέστρεψαν εδώ στον τόπο των προγόνων τους για να ιδρύσουν το νεκροταφείο. Η ιστορική αυτή συνέχεια περίπου 3.000 χρόνων αποτελεί ίσως το πιο αξιοθαύμαστο χαρακτηριστικό του Πετρά. Η ποσότητα και η διατήρηση του σκελετικού υλικού είναι μοναδικής σημασίας. Όλα τα οστά ανασκάπτονται και τεκμηριώνονται από οστεοαρχαιολόγους και κάθε οστό παίρνει δικό του ανασκαφικό αριθμό, ώστε να είναι δυνατή η ανασύσταση του ανασκαφικού περιβάλλοντος στο εργαστήριο για τη μελέτη. Να σημειώσω ακόμα ότι, όπως θα έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε, πρόκειται για το πιο εκτεταμένο νεκροταφείο της Κρήτης για την προ- και την παλαιοανακτορική περίοδο, ας πούμε 2800 με 1800 π.Χ., και είναι το πρώτο που σκάβεται εξ ολοκλήρου τον 21ο αιώνα, με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πρωτόκολλα, περιλαμβανομένες και της επίβλεψης του συνόλου του χώματος. Δηλαδή, περνάμε από νεροκόσκινο όλο το χώμα της ανασκαφής. Να τονίσω ακόμα ότι δεν πρόκειται για το νεκροταφείο όλου του οικισμού του Πετρά, αλλά μόνο για τους χώρους ταφής επιφανών οικογενειών. Όπως λέμε σε καλά ελληνικά, elite. Οι οποίες οι οικογένειες μπορούσαν να θάβονται σε μεγάλα κτίρια με σύνθετες κατώψεις και να συνοδεύονται από πολύτιμα αντικείμενα, συχνά εξωτικά και εισηγμένα. Οι ταφές στο νεκροταφείο του Πετρά είναι δευτερογενείς, δηλαδή ανακομιδές, με 7 μόνο εξαιρέσεις πρωτογενών ταφών μέχρι σήμερα. Δηλαδή κάπου αλλού θάβονταν στην αρχή και μετά, όταν έλειωναν πια νεκροί, μετέφεραν τα οστά τους σε αυτά τα ταφικά κτίρια. Πολύ γρήγορα θα σας δείξω τα ταφικά κτίρια για να πάρετε μια ιδέα για την αρχιτεκτονική και την κεραμική. Αυτό είναι το ταφικό κτίριο 1, έχει περισσότερα από 10 δωμάτια, είναι περίπου 130 τετραγωνικά, δεν έχει ολοκληρωθεί, που χρονολογείται στη Μεσομηνιακή 1β, 2000 με 1900 π.Χ. Τα ταφικά αυτά κτίρια ονομάζονται τάφοι οικίες στη μινωική αρχαιολογία, γιατί όπως βλέπετε μοιάζουν στις κατώψεις με σπίτια. Μόνο στις κατώψεις, δεν έχουν καμία σχέση με κατοίκηση ζωντανών πάντως. Τα λέμε house tops. Αυτό είναι το ταφικό κτίριο 2, είναι το επιφανέστερο του νεκροταφείου, το οποίο περιείχε και δύο λάρνακες και ένα ταφικό πίθο. Συνδέεται επίσης αποκλειστικά με δικό του χώρο τελετουργιών, το χώρο τελετουργιών 1. Είναι φωδιασμένο με χαμηλά θρανία, δηλαδή πάγκους γύρω-γύρω για προσφορές περιμετρικά, και επίσης διέθεται δύο χώρους ειδικά για αποθήκευση συσκευών που χρησιμοποιούνται στις τελετουργίες, το χώρο 7 και 8, που βλέπετε στο σχέδιο. Χρονολογείται από τη Μεσομηνιακή 1β ως τη Μεσομηνιακή 2β, ας πούμε 2000 με 1700 π.Χ. Περιείχε επίσης και μερικά από τα πολυτιμότερα έργα τέχνης σε διάφορα εξωτικά υλικά, τα οποία θα δούμε παρακάτω. Το ταφικό κτίριο 3 είναι παλαιότερο, είναι πρωτομηνωικό 3 και μεσομηνωικό 1α, 2300 με 2100 π.Χ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ένας πύλινος λινός, δηλαδή πατητήρι σταφυλιών, τον βλέπετε απάνω και το σχέδιο, που είχε χρηστικό αγκείο, είναι μεγάλο στο μέγεθος, κανονικό, που είχε χρησιμοποιηθεί ως ταφικό αγκείο όμως, είχε μέσα δύο ταφές. Το ταφικό κτίριο 4
Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το κεντρικό δωμάτιό του, το 1, που βλέπετε, είναι πρωτομηνοϊκό 2, αλλά στη συνέχεια έφτιαξαν αυτό το περιμετρικό, ας πούμε, διάδρομο, στη μεσομηνοϊκή 1β και 2α και συνέχισε να χρησιμοποιείται. Α, η χρονολόγηση είναι 2000 με 1900 π.Χ. Λοιπόν, αυτό είναι το ταφικό κτίριο 5, είναι πρωτομηνοϊκό 3, μεσομηνοϊκό 1α, 2300-2100 π.Χ. Έχει αρκετά συνθετικά τόξο, όπως βλέπετε, με πολλά δωμάτια και επιφάνεια περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα. Το ταφικό κτίριο 7 είχε κτιστεί επίσης στη μεσομηνοϊκή 1α, γύρω στο 2100 με 2000 π.Χ. Εγκαταλείφθηκε και μετά ξαναχτίστηκε, συμπληρώθηκαν οι τείχοι που είχαν κρεμιστεί, στη μεσομηνοϊκή 2, 1900-1700 π.Χ., φάση στην οποία ανήκει και η Λάρνακα, την οποία βλέπετε εκεί. Ενδιαφέρον είναι ότι οι Λάρνακες δεν είχαν πρωτογενείς αλλά δευτερογενείς ταφές. Αντίθετα με τους φίλους μου Κινέζους, ξέρουν άλλα. Το ταφικό κτίριο 8 είναι μεσομηνοϊκό 1β και 2, δηλαδή 2000 με 1700 π.Χ. Είναι μικρό, όπως βλέπετε, έχει μόνο 3 δωμάτια, εκείνο είναι πολύ μικρό και χαλάει στη μέση. Το ταφικό κτίριο 9 είναι αρκετά μεγάλο, είναι πάνω από 80 τετραγωνικά μέτρα και το δυτικό του τμήμα είχε εν μέρη καταστραφεί από την ιστερομηνοϊκή 3, βλέπετε εκεί, από την ιστερομηνοϊκή 3 δραστηριότητα στο χώρο. Και αυτό είναι παλαιοανακτορικό, δηλαδή μεσομηνοϊκό 2, 1900-1700 π.Χ. Το ταφικό κτίριο 10, αν και φαίνεται πολύ μικρό, είναι μόνο 34 τετραγωνικά εκατοστά, μέτρα, με συγχωρείτε, 34 τετραγωνικά μέτρα, είναι από τα πλουσιότερα του νεκροταφείου. Έχει πάρα πολλές σφραγίδες και πάρα πολλά χρυσά και ασημένια κοσμήματα. Βλέπετε επίσης έχει μια μεγάλη πλατφόρμα για προσφορές στη δυτική του πλευρά. Το ταφικό κτίριο 11 είναι επίσης, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ένα σκαφί του, είναι επίσης παλαιοανακτορικό και μας έδωσε αυτό το εκπληκτικό μοναδικής σημασίας έβριμα, το οποίο τι είναι, 12 μικρά 7,5 πόντους περίπου τόσα, ιδόλια, με καμαραϊκή πολύχρωμη διακόσμηση, τα οποία όμως βλέπετε είναι διάτριτα εδώ στο λαιμό και μάλιστα η τρύπα είναι οξύ, ώστε να μην κουνιέται άσχημα, ώστε να εξισορροπεί δηλαδή. Αυτά λοιπόν ήταν εξαρτημένα από αυτόν τον δίσκο, ο οποίος έχει επίσης πολύχρωμη διακόσμηση διαφορετική στις δύο όψεις και ήταν ένα είδος σαν τα μομπίλ που βάζουν μια φορά στις παιδικές κούνιες. Η Άννα Μαντιράκη, η οποία το μελέτησε και το παρουσίασε στο έργο Κρήτης, πιστεύει ότι πρόκειται για ένα πρώιμο ημερολόγιο, μοναδικό στην Κρήτη, το οποίο βασίζεται σε ανατολίτικα πρότυπα. Είναι πράγματι 12 τα αμινοϊκά μας αγόρια, όπως τα είχαμε ονοματίσει τότε στο ανασκαφή. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό. Είχε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτό το ταφικό κτίριο, τις φραγίδες και πολλά. Τώρα, το ταφικό κτίριο 16 είναι πρωτομηνοϊκό 2, δηλαδή 1602. Τι λέω, με συγχωρείτε, 2600 με 2300 π.Χ. και βρίσκεται κάτω από το ταφικό κτίριο 3. Αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, που δεν το υποψιαζόμαστε πριν μερικά, πριν 4-5 χρόνια, είναι ότι σχεδόν κάτω από όλα τα κτίρια τα οποία είχαμε σκάψει, υπάρχουν άλλα παλαιότερα της πρωτομηνοϊκής 2, τα οποία σιγά σιγά τα ανακαλύπτουν και τα μελετούμε. Αυτό λοιπόν βρίσκεται κάτω από το 3 και περιείχε ένα μεγάλο θρανίο σήματος γάμα, που το βλέπετε εκεί, δηλαδή είναι ένα πολύ χαμηλό πεζούλι. Πάνω στο θρανίο αυτό όμως βρέθηκαν περισσότερα από 80 αγγεία, αρκετά από αυτά εισηγμένα και από την κεντρική Κρήτη και από τη Μεσαρά και από το υπόλοιπο Αιγαίο, όπως αυτή η σατσιέρα που βλέπετε εκεί. Δηλαδή από την πολύ πρώιμη εποχή, ο Πετράς είναι μια σημαντική πύλη εισόδου υλικών και ιδεών προφανώς. Τώρα έχουμε τρία ταφικά κτίρια εδώ, πρωτομηνοϊκά επίσης, πρωτομηνοϊκά 2. Τα βλέπετε, ήταν αρχικά όμοια, έτσι, το 12, το 17 και το 15. Είναι πρωτομηνοϊκά 2α και β, 2600-2300 π.Χ. Έχουν απλές ορθογώνιες κατόψεις και αργότερα, μετά το τέλος της πρωτομηνοϊκής 2, καλύφθηκαν για να δημιουργηθεί ένας ελεύθερος χώρος πρόσβασης προς το σημαντικό ταφικό κτίριο 2 που είδαμε στην αρχή. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι το ταφικό κτίριο 12, το πάνω, το οποίο είναι και μεγαλύτερο, είχε αδειά
διάσταση εντελώς από το αρχικό του περιεχόμενο, εντελώς είχε σκουπιστεί και είχε γεμίσει με πέτρες, μεγαλούτσικου μεγέθους, έτσι, μέτριες και μεγάλες, όλο. Δηλαδή, στην ουσία είχε θανατωθεί τελετουργικά και αυτό είναι πρώτη φορά που το βρίσκουμε στο Πετρά. Είναι γνωστό από αλλού, αλλά αυτό το βρίσκουμε πρώτη φορά στο Πετρά. Τώρα, εκτός από τα ταφικά κτίρια που είδαμε, υπάρχουν και ταφές σε λάκκους, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν τείχοι γύρω τους. Και μάλιστα μερικές από αυτές είναι και πρωτογενείς, όπως βλέπετε εδώ, δύο. Εδώ τι συμβαίνει τώρα, είμαστε κάτω σε ένα στρώμα βαθύτερο από το ταφικό κτίριο 2, το μεγάλο το ωραίο, το οποίο βλέπετε εκεί την πόρτα. Κάτω λοιπόν από το δάπεδο του ταφικού κτίριου 2 έχουμε ένα τεράστιο λάκκο, ο οποίος περιείχε 10 ταφές, δύο από αυτές πρωτογενείς, κατά σύμπτωση, μάλλον όχι, και οι δύο ήταν άντρες άνω των 45 ετών. Επίσης, στο χώρο 9, δηλαδή στο πάνω μέρος, σκάψαμε φέτος το καλοκαίρι άλλους δύο λάκκους σε βαθύτερα στρώματα που μας έδωσαν πρωτομηνιακές δύο ταφές, πάλι πρωτογενείς, με πάρα πολύ πλούσια κτερίσματα από διάφορα πολύτιμα υλικά, όπως χρυσό, ελεφαντόδοντο και άλλων πολύτιμους λίθους, καρναλίνη, αχάτι, ίασπη, ωραία κρύσταλλο κλπ. Καθώς επίσης και μοναδική σημασία λίθη ναγκαία από μάρμαρο και αλάβαστρο. Αυτό ήταν λίγο βαθύτερα από αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτές οι πρωτογενείς ταφές είναι πολύ ενδιαφέρον διότι συνοδεύονταν από αυτά τα πολύ όμορφα και μεγάλα, είναι περίπου 58 εκατοστά αγγεία, τα οποία όπως βλέπετε έχουν και ωραία διακόσμηση, που δεν τα έχουμε βρει σε κανένα άλλο τάφο του Πετρά. Έχουν βρεθεί αλλού στον οικισμό, αλλά σε τάφο δεν τα έχουμε ξαναβρει. Σκεφτείτε όταν τα κουβάλισαν. Ανέβηκαν το λόφο γεμάτα με κάποιο υδρό και ήταν αρκετά βαριά. Όπως προανέφερα, στο δυτικό τμήμα του πλατώματος του νεκροταφείου παρατηρήθηκε κατά την ιστερομηνιακή 3 περίοδο, δηλαδή 1400 με 1200, 3α με 3γ, έντονη τελετουργική δραστηριότητα προς τιμήν των προγόνων που περιελάμβανε αποθήκευση σε πίθους, παρασκευή και κατανάλωση φαγητού και ποτού. Ξεχωρίζει μία μνημειακή είσοδος στο σημείο που απολύγει το φυσικό μονοπάτι, τη βλέπετε κάτω εκεί. Εκεί απολύγει το φυσικό μονοπάτι το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για να ανέβει κανείς σε αυτόν τον λόφο. Υπάρχει ένας περίβολος κατά μήκος της δυτικής πλευράς. Υπάρχει επίσης ένα ορθογώνιο κτίριο, το βλέπετε εκεί επάνω, και δίπλα του ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος οριζόμενος πάλι από περίβολο, χωρίς κτίσματα στο εσωτερικό του. Βλέπετε τους τοίχους που πάνε προς τα ανατολικά. Ένα είδος τεμένος ίσως, μια τετράγωνη πλατφόρμα που είναι πιο πάνω, χωρίς και αυτή, χωρίς κτίριο, είναι ένα πλακόστρο το τετράγωνο. Ακόμα πιο ψηλά είναι ένας χώρος αποθήκευσης και παρασκευής φαγητού με 3-4 εστίες και 4 πιθάρια. Και πάλι στην δυτική πλευρά, εκεί κοντά στο αυτό κτίριο 9, σκάψαμε ένα μικρό φουρνάκι πύλινο, απλύνθινο μάλλον, το οποίο σωζόταν και σε άριστη κατάσταση. Επίσης έχουμε τουλάχιστον δύο λάκκους, βλέπετε αυτά τα ιστοειδή, λάκκους απορριμμάτων, όπου είχαν πετάξει πάρα πολλά αγγεία που είχαν χρησιμοποιήσει. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτή την εποχή είναι ότι για την κατασκευή αυτών των κτηρίων, των ιστορικών τρία, το νεκροταφείο σταματάει γύρω στο 1900, σας είπα, π.Χ. Αυτά ξεκινούν το 1400, δηλαδή για 500 χρόνια έμεινε ο χώρος νεκρός, δεν πάτησε κανείς εκεί απάνω. Για την κατασκευή λοιπόν αυτών των στερεογενειακών τρία κτηρίων έχουν χρησιμοποιηθεί λαξευτοί λίθοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί από τον απέναντι λόφο από τον ανάκτορο. Προφανώς λοιπόν πρόκειται για κάποιον πολύ υψηλό συμβολισμό εδώ. Θέλανε να δείξουν την ιστορική συνέχεια προφανώς με τους πραγματικούς ή μη προγόνους τους. Φαντάζομαι ότι θα έχετε βαρεθεί να ακούτε για κεραμική, αρχιτεκτονική και χρονολόγηση. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με μεγάλη συντομία πραγματικά μερικά από τα πολύτιμα κτερίσματα του νεκροταφείου. Οι σφραγίδες μας είναι ήδη 66 και όπως βλέπετε αρκετές από αυτές είναι μοναδικά έργα μικρογλυπτικής από ημιπολίτιμους λίθους, καρνελίνη, ίασπη, αχάτι, αμέθιστο, ωραία κρύσταλλο, αλλά και αρκετές από ελεφαντόδοντο οι προημότερες. Περισσότερες από 15 από τις σφραγίδες μας φέρουν ιερογραφικές επιγραφές. Ο καρνελίνης είναι κάτω έχει αλουμία. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές σφραγίδες. Αυτή έγινε από οστόνη, εξαιρετική πρωτομηνιακή σφραγίδα. Εκτός από αυτές τις σφραγίδες, έχουμε και 4
περίεπτα σε σχήμα ποδιών, τα οποία είναι γνωστά από άλλους πρωτομηνιακούς τάφους, από τη Μεσαρά κλπ. Αλλά είναι ελάχιστα, νομίζω 7-8 ήταν γνωστά. Εμείς βρήκαμε άλλα 4, από τα οποία ένα, που το βλέπετε εδώ, έχει και σφραγιστική επιφάνεια. Αυτά λοιπόν είναι 2-500-300 από χρωστού, είναι πραγματικά πολύ πρώοι. Αυτά λοιπόν τα φιλτάμπλετς και τα χρυσά μας τώρα. Μερικά από τα χρυσά μας, γιατί έχουμε πολλά. Είναι, όπως μπορείτε να δείτε, είναι, πολλά από αυτά είναι πραγματικά έργα τέχνης. Αυτά τα ρεπουσέ που έχουμε εκείνο, τα βρήκαμε φέτος το καλοκαίρι, δεν τα έχει ξαναδεί κανείς άλλος εκτός από τους ανθρώπους της Αναστραφής. Και βλέπετε πόσο περίπτωνες είναι αυτές οι σπήρες. Θα νόμιζε κανείς ότι είναι πολύ νεότερες από την πρωτομηνιακή δύο στην οποία παραλόγονται. Είναι εξαιρετικά ερωτέχνες. Το φιλαράκι εκεί είναι από όλο τάφο, το 17 είναι επίσης πρωτομηνιακό. Το χάντρα είναι σε ένα μεσομηνιακή. Έχουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο δέντρο της ζωής, το οποίο ανάποδα πρέπει να το φανταστείτε, είναι περίεπτο, έχει να περάσει το κορδονάκι. Πάρα πολλές ταινίες σε όλους τους τάφους, πάρα πολλές ταινίες. Και αυτό εδώ είναι επίσης ένα από τα αριστοργήματά μας κάτω, γιατί η πέτρα είναι lapis lazuli και το lapis lazuli είχε έρθει από το Αφγανιστάν. Καταλαβαίνετε πώς θα έφτασε με τα καραβάνια μέχρι τη Συρία. Έχουμε και πάρα πολλά χάλκινα. Τα χάλκινά μας είναι ιδιαίτερα εργαλεία. Αυτά τα κάτω είναι οι λεγόμενες τριχολαβίδες, δηλαδή τσιμπιδάκια για αποτρίχωση. Δεν έχουμε καθόλου όπλα στο νεκροταφείο του Πετρά. Κανένα όμως, κανένα. Έχουμε όμως και χάλκινα κοσμήματα, όπως αυτό το πολύ ωραίο δαχτυλίδι που βλέπετε εκεί. Είναι μεσομηνιακό 2.000-1.800 π.Χ. Είναι σφραγιστικό. Και έχει ένα υδρόβιο πτηνό, όπως βλέπετε, που πάει να πετάξει βγαίνοντας μέσα από καλάμια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των χάλκινων του Πετρά είναι ότι είναι τα πολυμεταλλικά αντικείμενα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε ένα αντικείμενο συνδυάζονται περισσότερο από ένα μέταλλο. Παραδείγματος χάρη, αυτές εκεί έχουν ασημένια γραφιά, υπάρχουν άλλα που έχουν χρυσά γραφιά, ή μια χρυσή λαβή ή ασημένια λαβή. Δεν είναι κάτι άγνωστο από αλλού, αλλά είναι αρκετά ασυνήθιστο και οπωσδήποτε δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Εκτός από το χρυσό και το χαλκό, έχουμε και πολλά ασημένια κοσμήματα. Τώρα, τα περισσότερα που βλέπετε εδώ, εκτός από το κεντρικό αυτό δαχτυλίδι, είναι πρωτομηνιακά. Και όσοι από εσάς τα ξέρουν, συνδέονται στενά με κυκλαδικά παράλληλα. Στη μεσομηνιακή εποχή, στην Κρήτη, το ασήμι, αν και πρωτομηνιακά υπάρχουν αρκετά ασήμια, στη μεσομηνιακή δεν υπάρχει ασήμι σχεδόν καθόλου στην Κρήτη. Γιατί μάλλον έχει κλείσει ο δρόμος από τις Κυκλάδες για τέτοια πράγματα, για πρώτες ύλες. Αυτό το δαχτυλίδι όμως εκεί είναι σφραγιστικό, όπως βλέπετε, έχει ένα ηλιακό σύμβολο, ένα οκτάκτινο αστέρι και είναι μεσομηνιακό 2. Δηλαδή γύρω στο 1800-1900 π.Χ. Λίθινα αγγεία έχουμε ήδη, γιατί συνεχίζουμε την ανασκαφή, έχουμε ήδη περισσότερα από 200. Πολλά από αυτά είναι πολύτιμα έργα τέχνης, είναι εξαιρετικής τέχνης και πολλά από αυτά, και μερικά από αυτά είναι εισηγμένα από την Αίγυπτο. Αυτό είναι εκείνα από βασάλτη. Όπως σας είπα στην αρχή, το νεκροταφείο διαθέτει και 2 οργανωμένους χώρους τελετουργιών. Δηλαδή για να έρχονται οι ζωντανοί και να τιμούν τους νεκρούς. Αυτός είναι ο χώρος τελετουργιών 1, βλέπετε το ταφικό κτίριο 2, το χώρος τελετουργιών 1, συνδέεται αποκλειστικά με αυτό, ένας άλλος λόγος που δείχνει πόσο σημαντικό ήταν αυτό το κτίριο. Έχει έκταση περίπου 200 τετραγωνικά και το βάθος της επίχωσης ήταν περίπου 80 εκατοστά. Περίχει ένα τεράστιο αριθμό από όμοια πιάτα, πινάκια. Τα μύγδαλα σας δείχνουν περίπου το μέγεθος. Είναι περίπου νομίζω 15 μύγδαλα που πάνε εκεί. Λοιπόν, έρχονταν εκεί και έτρωγαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι τελετουργίες αυτές είχαν φαγητό. Αν και όχι κρέας, γιατί δεν βρήκαμε κανένα κόκαλο ζώο. Επίσης είχε πάρα πολλά είδη κυπέλων, όπως αυτή η πολύ ωραία εδώ κάνθαρη.
της περίφημης κρητικής αγριόβατας προσκολλημένα απάνω. Τώρα, ο χώρος τελετουργιών 2 είναι στο βόρειο τμήμα του νεκροταφείου και συνδέεται με 6 ταφικά κτίρια τα οποία βρίσκονται γύρω-γύρω του. Η ποσότητα της κεραμικής από αυτόν ήταν μεγαλύτερη από 2,5 τόνους. Εδώ είχε απλωθεί, ήταν ένας άθλος των συντηρητών, καθώς επίσης και εμάς που τα καταγράψαμε και προχωρούμε σχέδια, φωτογραφίες κλπ. Ανάμεσα στην κεραμική αυτή υπήρχαν εξαιρετικά και πολύ πρωτότυπα πράγματα, όπως αυτά τα κομμάτια από 3 ρητά, τα οποία μοιάζουν με αρχιτεκτονικά μέλη. Βλέπετε, έχουν κολόνες, έχουν διπλά κέρατα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί είναι και σπασμένα, αλλά πάντως είναι μοναδικά και έχουν καμαραϊκή μεσομινοϊκή διακόσμηση, δηλαδή πολύχρωμη. Ένα άλλο επίσης εξαιρετικό αντικείμενο από τον ίδιο χώρο και λειτουργιών 2. Ναι, εδώ είναι διάφορα αγγεία από εκεί. Βλέπετε και πώς ήταν το ένα πάνω στο άλλο όλα αυτά τα αντικείμενα. Σε πολλά αγγεία μέσα είχαμε ειδόλια ανθρώπων, τα οποία ήταν προσκολλημένα στο αγγείο, είτε ειδόλια ζώων, είτε και πάλι βλέπετε ένα μικρό ταβράκι εκεί, είτε λουλούδια, που δεν είναι βέβαια ακριβώς τα Χριστού. Έχουν πει και διπλά κέρατα τα οποία έχουν πέσει από πάνω, λίθινα. Ναι, ήταν, η ποσότητα των ευρημάτων ήταν απίστευτη στον χώρο των λειτουργιών 2. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του χώρου των λειτουργιών 2 είναι αυτό το αγγείο, βλέπετε, είναι ρητό. Δηλαδή το γέμιζαν με ένα υγρό και μπορούσαν να το χύσουν, να κάνουν δηλαδή μια τελετουργική χοή. Και είναι μια σφίγγα. Είναι μια σφίγγα. Βλέπετε πόσο έξυπνα έχουν φτιάξει τα μαλλιά της που μοιάζουν και με φτερά. Είναι ένα υβριδικό όν, είναι ανδρικό, είναι γυναικείο, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι λιοντάρι, είναι πουλί. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Η Άννα Σημαντηράκη έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο υπάρχει μέσα στο βιβλίο, για τη δημοσίευσή του. Το 2004 ξεκίνησε η αναστροφή. Στο συνέδριο, δυστυχώς δεν είναι σήμερα εδώ, γιατί είναι στην Κρήτη ο Γιάννης Παπαδάτος. Αυτός είναι ο Γιάννης Παπαδάτος, είχε δουλέψει τότε ως ορομίστριο στην εφορία και ξεκίνησε την αναστροφή. Λοιπόν, στο συνέδριο λοιπόν λέει, ξεκίνησε την ομιλία του και λέει, το 2004 ήταν μια λαμπρή χρονιά. Είχαμε κερδίσει το Euro, είχαμε κερδίσει την Eurovision και τελικά κάναμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά εκείνο που έμεινε είναι η ανασκαφή του Πετρά, το είπε εκείνος. Λοιπόν, πράγματι, έτσι ξεκίνησε. Ο νεαρός μικρούλης γύρω είναι ο γιος Μονομενός. Ποιος ήταν τότε 5 χρονών βέβαια, το Σάββατο. Ναι, έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ανασκαφή το 2004. Στην ανασκαφή έχουν λάβει μέρος, όπως βλέπετε, πολύ όμορφοι άνθρωποι. Δεν γελάνε πάντα, αλλά στις φωτογραφίες βλέπετε είναι όλοι πολύ φωτογενείς. Είναι πολύ, είναι πραγματικά πολύ. Και βέβαια έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιτάξει κανείς την ανασκαφή Πετρά και εκτός από μένα, κανείς άλλος δεν έχει το κεφάλι σηκωμένο. Είναι όλοι συνεχώς με το κεφάλι κάτω και δουλεύουν. Αυτή είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία που αγαπώ πολύ γιατί όταν έχει καύσωνα ερχόμαστε πάρα πολύ νωρίς στην ανασκαφή, δηλαδή πριν τις 6. Και εκεί τρία ωραία κορίτσια κοιτάνε την Ανατολή. Περιμένουν μάλλον την Ανατολή με προσδοκία. Δουλέψαμε λοιπόν πολύ σκληρά και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Είχαμε και δύο παιδάκια. Ο ένας είναι ο Ρωμανός εκεί, ο άλλος είναι ο Έκτορας, ο γιος της Μαρίας Δελάκη. Οργανώσαμε αρκετές δράσεις εξωστρέφειας, στις οποίες προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος πολλοί κάτοικοι της Ιντίας, όλων των ηλικιών, μπορείτε να δείτε εκεί, αλλά και οργανώσαμε και το μεγαλύτερο στην Κρήτη in situ μινωικό σεμινάριο, το οποίο είχε πάνω από 130 συναδέλφους από ολόκληρη την Κρήτη. Ναι. Αλλά γλεντήσαμε και πολύ. Γλεντήσαμε πάρα πολύ. Φάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Πάρα πολύ. Ακόμα και baby shower κάναμε, βλέπετε εκεί, μια κυρία που έχει φτιάξει μια καταπληκτική τούρτα, γιατί η Άννα Σημαντηράκη ήταν έγκυος εκείνη τη χρονιά και της φτιάξαμε μια τούρτα για να γιορτάσουμε το μωρό της που ήρθε σε 3 μήνες αργότερα. Ναι, γενικώς όπως βλέπετε διασκεδάζουμε πολύ.
τις ελεύθερες όρες μας οργανισμών. Η μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου, χωρίς αστεία, ήταν όταν οργάνωσαν οι συνεργάτες μου ένα πάρτι έκπληξη για τα 30 χρόνια της ανασκαφής του Πετρά και έφτιαξαν, παραγγείλανε θέλω να πω, αυτήν την τεράστια τούρτα, τόση ήταν. Και αυτά που γράφει απάνω τα σκέφτηκε ο David Graham και τα μεταφράσαν τα κορίτσια. Επομένως, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Και μάλιστα μου λέει: Πάμε, πάμε. Και ξαφνικά τους βλέπω όλους να τρώνε γύρω από ένα τραπέζι, φτιαγμένοι, ντυμένοι, βαμμένοι. Και λέω: Έτσι, δεν με καλέσατε. Γιατί δεν με καλέσατε. Ναι, αλλά ήταν μια γιορτή για μας. 30 χρόνια οθούμε τη μινωική αρχαιολογία σε άλλο επίπεδο. Πετράς. Και έχει ένα κερασάκι εκεί, το οποίο είναι το κερασάκι στην τούρτα τη μινωική αρχαιολογία. Διότι αν δεν κάνουμε και λίγο χιούμορ, θα κρατάω όπως καταλαβαίνετε. Η αρχαιολογία, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια επιστήμη που ενώνει ανθρώπους από πολλές χώρες. Έτσι και στον Πετράς είχαν Έλληνες, Αμερικανοί, Καναδοί, Ιταλοί, Βρετανοί, Ιρλανδοί, Ισπανοί και Σουηδοί. Έχουμε σκάφος στον Πετρά. Και εδώ είναι επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Υπουργείο Πολιτισμού για τις άδειες, τις απαλωτριώσεις και τη χρηματοδότηση των 3 πρώτων χρόνων της ανασκαφής. Στο Instap για τη χρηματοδότηση της ανασκαφής, τη συντήρηση των στερεώσεων των μελετών, καθώς και τη χρηματοδότηση των 2 συμποσίων του Πετρά, ιδιαίτερα στον Phil Betancourt και τον Tom Brogan για πολλές διευκολύνσεις, και επίσης στην πολυεθνική ομάδα των ανασκαφέων του Πετρά. Επίσης, στην πολυεθνική ομάδα των ατόμων που μελετούν, σας τους είπα και στην αρχή, στους 6 συντηρητές μας, στους 4 σχεδιαστές, τον φωτογράφο, τους 4 που ασχολούνται με το αρχείο 33 χρόνων ανασκαφών, μιλάμε για πολλά τέρα ψηφιακού αρχείου, και την υπεύθυνη της επίβλεψης που σας την έδειξα πριν, είναι η Ματίνα. Και βέβαια, ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα για να γιορτάσετε μαζί μας και σας ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή σας. Σοβαρό, εφόσον μου ανετέθη να σας παρουσιάσω, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, ο Σάντι MacGillivray είναι ο λεγόμενος γείτονας. Είμαστε φίλοι από το 85. Ναι. Έχει σκάψει πάρα πολλά χρόνια στο Παλέκαστρο, που βέβαια είναι μια παλαιότερη ανασκαφή στην Ανατολική Κρήτη, πάρα πολύ σημαντική. Αλλά είμαστε και φίλοι. Είναι κανονικά Καναδός, αλλά ήταν πολλά χρόνια μέλος της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, ήταν στη Γνωσό Curator, έτσι, διευθυντής των ασκαφών του Παλαικάστρου για πάρα πολλά χρόνια, ήταν καθηγητής επίσης στην Αμερική, Κολόμπια, what else? Ναι. Ναι, τη δεκαετία του 90, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα, έχει βρει επίσης υπέροχα πράγματα, σας θυμίζω τον λεγόμενο, θα το πω εγώ, χρυσελεφάντινο υπέροχο κούρο του Παλαικάστρου, αυτό το καταπληκτικό άγγελμα, που έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και χαίρομαι πάρα πολύ, αχ, αυτό είναι το δικό μου, συγγνώμη, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας, διότι, ξέρετε, στο πρώτο συνέδριο, και το γράφω στον πρόλογο, ήταν έτσι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και όταν τελειώναμε, λέει ο Σάντι, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της καταληκτήριας συνεδρίας, λέει, πιστεύω ότι η μεταξία σε 5 χρόνια θα μας παρουσιάσει και το δεύτερο συνέδριο. Και όλοι χαχαχαχαχα γελάγανε. Λέω εγώ, περιμένετε και θα δείτε. Και έτσι μου έδωσε λοιπόν την ιδέα να κάνω και το δεύτερο συνέδριο και πράγματι έγινε σε 5 χρόνια. Και πήγε και καλά και έχουμε τώρα και τη δημοσίευση του. Παρακαλώ, κύριε MacGillivray. MetaXU has given you a fabulous site intro, and so that was very
But what I'm going to do is to talk about the book itself. And so I thought, like our magpies, the birds, you sort of pick up bits that you really interest you and they take you through on a thread. That's kind of how I read books. But I'll talk about some of the papers, refer to most of the papers, and see what the sort of themes were in the conference. I had the pleasure of attending the conference, and it was quite amazing. And as always, it was absolutely exhausting for everybody because there's only so much that you can take in, and you have to go inside, oxygenate your brain, come back in. Anyway, so I thought I would put together a PowerPoint really specifically about that publication and some of the ideas that came forth at the conference that came through there with the publication. So, eschatology and archaeology have been intertwined since the latter joined the scientific pursuits. The former is the theological study of eschatos, or the end, in this case, of a human's mortal career, the point at which we cease to occupy human form and become something else. Archaeology's gift to theology is that we can examine the social response to this transition through the behavior of those who observe this passing as gleaned from their artifice, that is, what they do and make to mark the event, both at the time and subsequently. Because our only point of reference is the present moment and ourselves, we can't help but ask, what are they thinking or feeling? Is this seen as part of a natural cycle, or is this the end of the line, as many think today? Is it a tragedy, or is it a celebration? And how does the necropolis... And how does the necropolis relate to the polis? And with more than a century of digging into Crete's prehistory, are we any closer to answering these questions as regards the Minoans with any sort of confidence, i.e. with the tangible evidence to support our claims, which is the archaeologist's job? With the publication of the latest Petras Symposium, I think the answer is a definitive yes. We're very much closer. Let's see how much. So, starting in 2005, Petras-Siteia Tsipopoulou with her international multidisciplinary team revealed through extremely meticulous field and laboratory methods a new funerary site on the rise above the town and palace of Petras in Crete's northeast shore. And we've had a good intro to that this evening. In the field, they practiced near total recovery procedures that may have felt excessive at the time. I'm sure they were felt excessive at the time. They were all lugging down these big sacks at the end of every day of soil. But they definitely paid off, as we shall see, and they're still paying off. The excavations continue and more amazing results are expected, but she organized the 2015 conference to bring the site specialists together. Because when you're working with specialists, quite often people come in after the excavation, you're not all there at the same time. Somebody comes in to look at a specific body of seeds. They really don't understand the context. There's no one to talk to about it. So she thought she would organize that conference, brilliant idea, so that they could exchange results from their own narrowly focused areas of expertise so that they could explore how these may inform, form a whole together to inform each other, the rest of us, and subsequent field seasons, help you pose questions for future seasons. It was also an opportunity to invite specialists working on related material and topics elsewhere in Crete to compare and contrast results and perspectives. All of us are eager to know if there may be other ways of looking at our findings. Sometimes we can't see the pot for the sherds, as we say. And it does us well to stand back and view our discoveries through somebody else's eyes. So, in this regard, the conference and its very, very rapid publication, thanks to Peter Warren visiting fellowship in Bristol, in part, is, I think, a resounding success. These published proceedings allow the rest of us to evaluate detailed preliminary data from the Kefala at Petras, but also puts these squarely within the latest impressions of funerary assemblages in general
and early and middle Bronze Age Crete in particular. Now, in the proceedings, Maestro Metaxia begins with an overture comprising all the elements to come in the full and exciting opera that follows. This was heard at the beginning of this year's season. She was a lot more tired than that, but 6 weeks later. Her previous excavations at Petras on Hill 1 reveal, as we saw, a long-lived settlement from the M2 to the LM3B periods, with an old MM2A and a new LM1B palace. And now she must see what the cemetery hill, cemetery on Hill 2, also known as the Kafala, has to say about those who dwelt on Hill 1. She presents the contexts, the 13 house tombs fully or partially excavated up to 2015, with a detailed overview of their chronology and contents, much the same way she's just very kindly done for us this evening, which is incredibly useful to get you involved, really introduce you to the context of all the other data that's going to be considered. Now, the Kefala, as she was saying, was first occupied in the final Neolithic, as Yannis Papadatos showed us in the proceedings of the first conference, with a modest settlement on a rocky knoll. Next comes a rock shelter that that received secondary funerary deposits from the EM1B to MM1B2A periods, in other words, the lifespan of the cemetery. Now that's one chronological limit. The other limit, which she mentioned, it was last used, as David Rupp reports in the present volume, at the end of the Bronze Age with the Late Minoan 3C rectangular building in capitals, which he likens to an early Iron Age Crete's well-known Andreion, due to its prominent place and evidence for consuming and drinking liquids, as Metaxia has just reminded us. There are Andrea throughout Crete, in the, especially in the archaic and classical periods, and this is where the prominent Cretan men would sit around, usually at a square hearth, and sort out the issues of the day while also dieting. What did you call it? Male bonding. That's right. You referred to it as male bonding. Now, just below these, the present volume then reports on the Pre and Proto-Palatial Cemetery. In the volume, we learn that in early Minoan II, there are both house tombs, but also structures not connected to human bones, which is kind of interesting. But not also, at the same time, not necessarily domestic. So at the start of the history for the cemetery site, you have the buildings that obviously have the bones in them, but then there are other ancillary buildings, possibly, not possibly, connected to the funerary ritual. Then she takes us on to the expansion of the cemetery with the house tombs in EM3 and MM1A, which are very, very interesting periods indeed in Crete. We have a lot of problems with those periods. And so to have this kind of an expansion in Petras, don't forget this is at the time of the first intermediate period in Egypt. It's a time where people in Syria are talking about huge climatic change, depopulation. We have the Khamesi house sort of up the road from Siteia. They were carried on occupying Petras, and this is when the cemetery actually expands in EM3 and MM1A. And these continue to stand as new ones are built in the MM1B and MM2A periods along open spaces, which she defined, as we saw, as ceremonial areas 1 and 2. So what makes them ceremonial? Here's a deposit in ceremonial area 2 with fragmented vessels and a horns of consecration. What's a horns of consecration? For the uninitiated, it's something you get excited about.
It's these odd sort of things in Egypt. It's what's known as the Zew, the horizon sign. And we get terribly excited when we find these in Crete, because we know from terracotta models that these usually indicate that you're dealing with some kind of a ritual space. We call them shrines. House shrines have these on the models. So when we find them on buildings, we tend to regard those buildings as having some kind of a ritual aspect to them. And so in the ceremonial space too, up there, we have series of fragmented vessels with the horns of consecration. And she lists then what these ceremonial areas have in common, the two of them. Number one, the fragmentation, i.e. intentional smashing and dispersal of vessels. It's not like David Rupp doing the washing up, it's actual real smashing of vessels. Number two, lamps to suggest nocturnal ceremonies, which is fascinating. Actually fascinating, because we get this sometimes in certain Greek shrines as well, where the lamps definitely indicate nocturnal ceremonies. Think of LFCs. So something's going on at night in these open areas. Number three, placing piles of medium-sized stones over the smashed pots, i.e. almost like a tumulus that goes over the smashed pots. There's this event, something happens, then you bury it. And number four, the use of fire, not for cooking, but probably for smoke, i.e. fumigation, or to provide some kind of an aroma. You're burning dried oregano or something in the area. And these open areas all have these things in common. So ceremonial area is something that for which I think there's pretty good evidence. Now the burials, with very few exceptions, she reports, are secondary, with semi-articulated skeletons in almost every house tomb, which shows that some bodies were brought to the tombs before excarnation was completed. In other words, there are still some tendons holding bits together, haven't been completely excarnated. Metaxia then ends this overture stating that the cemetery at Petras, though the town has the only palace in East Crete thus far, we're still holding it for Karl Knapp at Palaestra, Petras displays no evidence for a strict hierarchical model of social organization. This is what she's getting from this cemetery here, and that's kind of interesting. Well, it's worth bearing that in mind. And I quote, "No tomb exhibits inferior social status. The cemetery presently lacks a tomb that could be connected with a single palatial authority," she concludes. Of course, this could be used to bolster arguments against the view that what we call palaces are the seats of authority. In other words, we've got this idée fixe for the last century that palace equals authority, therefore there's, you know, the palaces betray a hierarchical system. What she's showing us here is that that could be completely and utterly wrong. Now, she also concludes, "The whole picture could argue for a heterarchical social organization, for which memory ceremonies were very important." Now, some of us had to run across the dictionary to see what that meant. So I will save you the trouble right now. A heterarchy is a system of organization where the elements of the organization are unranked, that is, non-hierarchical, or where they possess the potential to be ranked in different ways. In other words, it's not necessarily a strict hierarchy. There are equal parties taking part, and we can look at these interactions in very, very different ways. We don't need a big man, or a king, or a queen, or a matriarch, or whatever. So it's kind of fascinating that what she draws this through from this information. Of course, her proviso, as she said just now, is that
this is one cemetery, and there may be other cemeteries for the settlement as well. Nonetheless, it's pretty interesting. So it is that Comrade Metaxia sets the stage for the detailed data to come to the support of her revolutionary notions. Revolutionary in the sense of overthrowing a century of Arthur Evans' hierarchical take on his Minoans. Somehow, though, I think Gordon Child would have delighted in Metaxia's Palace Revolution. Gordon Child was, I'm not sure how familiar you are with your archaeological historiography, but he was a very great fan of the Russian Revolution. He thought that's the way things should have gone. And finally, with the pogroms of Joseph Stalin, he went back to his native Australia and jumped off a cliff because he saw that that's not how things should have gone. Anyway, I think Gordon Child would have been kind of interested by these ideas. So we enter a cemetery with two open ceremonial areas. Metaxia has given us some indications why they are ceremonial, but there's more. Phil Betancourt, Metaxia, and Miriam Clinton present the evidence for a built installation that Clinton reconstructs convincingly here to resemble those pictured in later art and well known to all students of Aegean prehistory as the tripartite shrine. There's other architectural evidence at Vathypetro near Acranes, and it's a very, very interesting idea that we have these things set up. And in this case, it's right at the bottom of one of the courts. Also, as we've just seen, Anna Simandiraki presents the extraordinary and unique Sphinx from the south end of Ceremonial 2, and she concludes that it brings together the world of the living, and she goes into all the anthropological terms of who the living are, the world of the dead, a whole bunch more terms, and the world of the in-between, in other words, the world of the Sphinx itself, so that it's this transitional animal that bridges those two worlds, which is kind of where I feel most of the time. Anyway, so the Sphinx is in there, and she reckons it's appropriately in there in this funerary landscape, bridging the two worlds, the living who bring in the dead and then the dead who remain. But my favorite, and probably your favorite too now for some of you, after Metaxia's talk this evening, is the Osiris Mobile. It's what I call the Osiris Mobile. And it has 12 terracottas? Because at the time of the conference, you thought it was 11. And I was trying to think, okay, prime number, blah, blah, what could 11 do? 12 is like fantastic, because 12 gets you into, 12 actually makes perfect sense with this, because in Minoan iconography, we have these Minoan rosettes that have 12 petals on either side, then you have them at the entrance, at all the entrances to the Palace of Knossos, 12 petals on either side, which are probably the hours of the night and the day. There's all kinds of wonderful stuff you can do with the 12. Anyway, so you have this mobile of these 12 characters who are in the gesture of Osiris. Also, a lot of the terracottas from the peak sanctuaries. So this is a really very, very important little piece. I mean, hugely decorative. But at the same time, obviously something very important. The reason why 12 is important, I'm so glad you said that tonight, because all of a sudden this thing has clicked now and it makes perfect sense, is because in a lot of the Egyptian ceremonies you have the hours in the duat, when you're going into the underworld and the overworld, in what we call Hades, which in Greek is basically Hades, the unseen world. You go through 12 hours in the unseen world, and then you have 12 hours in the seen world, the visible and the invisible. But that's another lecture altogether. The Sphinx and I will remain in our in-between world here. Anyway, fantastic. Really, really brilliant find. Then, Maria Relacki and Christina Tsouraki present in very great detail the stone vessels. And they conclude, based on the contexts, they show, as Metaxia showed you, they're really, really wonderful. A lot
lots of brand new stuff to add to the corpus, but what we have now is a really detailed study of the context of how they were recovered. It's not just that they were stuck together by conservators and you put them on a museum shelf. They can show us how these were actually deposited. And in doing so, they conclude that they were ritually killed and dispersed, as Metaxia has shown us with the pottery as well. So that's kind of fascinating. I remember Paul Rehak years ago thinking that this is something that happened with Minoan stone vases, and nobody believed him. But it's becoming a little more obvious now through this much more detailed study. Paul Rehak simply had an impression. And then Heidi Dierks gives us the use of the querns and other ground stone hand tools, finding that some querns may have served as pillows for the deceased. I can't imagine at night after sleeping on a stone quern. But other tools may have belonged to the burial kit. She finds that the querns and whetstones were halved, like the stone vases, and the pottery may have been ritually killed. So some more ritual killing. Why not? It's a cemetery. So when Evie Margaritis shows up with the plants, you can't have a funeral without plants, we should not be surprised when she concludes that the carbonized remains she studies, including large quantities of grape and olive seeds, but also barley, pomegranate, flax, and figs, some of the latter as whole fruit, have been charred in order to preserve them, and not burnt, because that would have simply given you ash and there'd be nothing left. But this process, this charring process, has taken place elsewhere, as there was no evidence for fire near where these things were. So it's taken place elsewhere, and it's been brought into this place of its final deposition. Very, very interesting. Really, really fascinating notion. This leads on to Sevi Triandafilou's study of human remains, which she puts in the context of other skeletal assemblages from contemporary Cretan sites, and suggests that numbers of individuals over time support the case for nuclear families, i.e. the tombs could be family vaults. The bones themselves have been manipulated to such an extent that she concludes her study with the notion that incomplete but identifiable body parts were transformed through fragmentation and burning into non-individual and anonymous bones, which were moved around and circulated, perhaps within the living community. Sounds a bit macabre. She takes this further in her detailed study of Tomb 5, which she presents with Sotiria, Kiorpi, and Metaxia, and which allows her to conclude that the dead buried there were disturbed and probably distributed, relocated and manipulated according to the ritual and organizational requirements which aimed at the breakdown of personal histories and the prominence of a communal identity. Really interesting. Spiridon Marinatos used to have this idea about the Minoans, and he would have loved that. Now, I can't quite reconcile this with her belief in the nuclear family for the living and the notion of community for the deceased, because she's talking about two very different ideas there. Why would the living have a nuclear family, but then, turn the others into kibbutzniks, basically, after death? But that's another matter. I'm not sure she'll have to answer that and see how she reckons that and works. So it is that even the dead are ritually dealt with, not necessarily killed, but manipulated like the plants and dismembered like the stone vases and tools elsewhere before being transported to the necropolis or the city of the dead, where all residents, including the pottery, had to be dead. I was just thinking of a joke. I used to go with a friend every time we would drive by a cemetery. He would say, funny thing about that place, people are just dying to enter. Sorry, that's a very lame English joke.
Anyway, so you had to be dead to enter the cemetery, not just the humans, but everything else. Fascinating idea. Hence, when Valisia Isakivu studies the faunal remains, she finds no evidence for funerary feasting. Dead can dance in the ceremonial areas, but they can't eat. There's no eating. I guess you guys don't understand. So basically what we have then in the first part of the proceedings is a host of extraordinary findings. Now, given the architectural similarities to the dwellings of the living, we do call these house tombs after all, and the fact that Petras's living population erect a court-centered building, which Jan Driessen has started calling a palace again now that he's found one, in Middelmenon 2a, could this explain the ceremonial courts we see for the dead, that is, for those who have gone next door, as it were, to the parallel realm on the Kefala? Are these central courts for the departed? I remember thinking that when Metaxio was showing me around the excavation this summer when we went up at the start of things. I thought, gosh, this is all like a central court. Anyway, this could indicate that the visible population may have perceived of the invisible one as dwelling alongside them in a parallel realm, perhaps even accessible to the living in our living in our 3D material sense of living, in certain states of awareness or on specific days such as solar, lunar, or astral festivals. And solar is really kind of fun to think about because of that little Osiris mobile. And lunar as well, because Osiris is the moon, god of the moon. And astral festivals. So, lots of really, really interesting stuff, but I'm reminded here of, I'm sure many of you have been by this on your way to the pyramids, I'm reminded here of the well-known City of the Dead, an Islamic necropolis in southeast Cairo. A 6.5 kilometer dense grid of tomb and mausoleum buildings. And the one in the Fayum as well. So there's a City of the Dead alongside the City of the Living in Cairo. Now at this point, Metaxia may be regretting having asked me to present her book here, yeah. But without the exhaustive and enthusiastic inquisitiveness of her expert diggers, conservators, and investigators, we could never before engage in this sort of speculation based on solid evidence. They were saying Paul Rehack thought about ritual smashing, but he didn't have the evidence. Now we have the evidence. And the evidence is very solid, and it's very, very well reported here. We can speculate to our heart's content. So where does the Kefala necropolis fit in time and space? Can we export this revolution in thinking elsewhere in Crete? Is manipulating and killing everything before or as it enters the City of the Dead the rule for EM and MM communities? Yannis Papadatos reviews the evidence carefully and concludes, as only he could, the only rule is that there are no rules. He finds a rich diversity of funerary customs that in some ways is supported by Efi Nikita, Sefi Triandafilou, Ataxia, and Diamandis Panikotopoulos, and Lefteris Platon's study of human mobility through the genetic identity of individuals from selected Central and East Cretan sites of the period to explore biodistances. That's a very interesting little chapter in this book. They conclude overall genetic heterogeneity between the two Petras tombs sampled, and you can see that on the chart over here. It'd be nice to get a bigger sample group as one moves across Crete, because what they're finding is actually quite fascinating. The Zakros Pezoulas and Livari rock shelters also line up really, really closely, and that's not so surprising. Those populations are very close. A little more surprising, but maybe not so, is that the occupants of the tholos at Livari are very different from the occupants of the rock shelter, but are related to the occupants resident in the tholos at Moni Oligitria,
way over in the Astrolucia Mountains. Can we speak of populations mixing, intermarriage, as Jim Wright speculates in the discussion of the volume? So, more diversity is evident. More diversity becomes evident when Ilse Skoop and her colleagues at CC report on the contemporary and equally meticulously excavated cemetery at CC near Malia. Even within the same cemetery, primary burials, in many cases rearranged, are in the majority, with rare instances of secondary burials, such as those here in 1-9. These are obviously secondary burials down in here. So even within the same cemetery at CC, she doesn't find uniformity. She finds, the team finds quite a wide diversity. And it's not just primary or secondary, there's all kinds of managing the bones, it's got long bones, there's all kinds of different things happening, different manipulation with the bones that are now becoming very apparent. So it's not just two things that are happening, it's many, many things that are happening. And it's interesting to speculate, even just within this one cemetery at Sisi, and also at Petras, what biodistance studies might give us. And you might even find that there are separate populations within here. So I think we're really getting close into an idea of what's happening in early Bronze Age Crete, population-wise. Likewise, Lefteris Platon's reinvestigation of his father's excavations at Pezoulis Kefala in Zakros shows both primary and secondary burials, and he presented these results in the workshop in this fantastic publication. So, and diversity is Yorgos Vavourinakis's theme, as he considers the funerary arena as a socially active entity and the funerary record as a reflection of the fluidity of Middle Minoan Crete's social organization. In other words, you have to look at it as a very active and fluid situation. We'd all made up our minds years ago as to how things work. They don't work that way. We've got to allow ourselves to reconsider all this data. And I wonder if this diversity may not indicate such a wide extent of site, regional, and island-wide variation that we should no longer dare to speak of Minoans in these early and middle Minoan periods. And such diversity in funerary ritual, usually a society's most conservative practice, or social group's most conservative practice, likely indicates diversity in dogma. So we can forget about Minoan religion in these pre and proto-palatial periods, at least up to the rise of Knossos in MM3, perhaps even later. We have these wonderful studies of the Minoans, Minoan religion, and all the rest of it. It's simply a shorthand for the Bronze Age Cretans. And I think the more we can get into these detailed studies that come out of closely controlled excavations like this, the more we're going to see that diversity is the norm. So this is a really good start here. Returning to pottery and architecture, Carl Knappett and Christine Aitchin established Middle Bronze Age networks in which to examine the role of Petras and find the palaces, that the palace there serves an inland network or focus. It's strange as it's sitting on the sea. For which, however, archaeological remains are less evident than in the neo-palatial period. So that, I'm not sure if that modeling is going to stand up to rigor, but then again, it gives you an indication that perhaps we should be looking for something inland as well as part of that focus. For one thing, that's the period of Stelopus Ulakis's Minoan watchtowers, the Minoan roads that we know run down, they connect the Lakestro with Karasakros through Ambylos. And so there is this inland, certainly in the Old Palace period, there's a lot of inward looking in Eastern Crete. And so Carl's network model for that could be telling us that we should be paying more attention to that and going in and looking for how these coastal sites were actually controlling the inland a bit more closely. Donald Haggis
concludes the proceedings with a stirring and in-depth review that parallels many of the thoughts that I remember I had as I attended the meeting all those 2 years ago. Although he does not accept the comparison between a city for the living and a city for the dead, he does think that the material memories trapped in the physical terrain allowed them to perceive its ancestral importance, its deep time, and even chthonic significance and power. Now, the material memories trapped in the physical terrain. That is not the realm of archaeology, that's the realm of quantum mechanics. And so it's kind of fun to see that he's going off in that direction. Actually, it reminds me of a conversation I had with the abbot of Tsipopoulou not long ago, where he said that as he enters the chapel of his church, it's probably not something he could ever repeat in front of the bishop, but as he enters the chapel of his church, he feels the memory, the prayers of all those who've been in the chapel resonating from the stones coming off the church. So I'm not the only crazy one. In any case, I mean, it's easily explained with the quantum field. But it means that people are actually beginning to think this way, and so it's quite nice. It's nice to think that you've got the settlement of the living, then you can go up to the city of the dead, and perhaps you can actually take part in some of these memories, these rituals. It would be an emotional history that's preserved, actually, not an event history, but it would be a collection of emotions that you'd be accessing as you go up there. So I could take this a lot further, actually, but for now, I would like to conclude by simply thanking Methexia and her brilliant team for so much raw data, so many new ways to look at it, and to wish her and them many, many more years of fruitful endeavor, and until the next conference. So, thank you. I think we should end tonight by... Oh, I just want this now.